Τι είναι η προσευχή? Η προσευχή είναι επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Είναι μια συνομιλία του ανθρώπου με το Θεό, στην οποία ο μεν άνθρωπος μιλάει με λόγια, ο δε Θεός ανταποκρίνεται σε αυτόν τα πράγματα. Δηλαδή παρέχοντας άφθονα και πλούσια πνευματικά και υλικά αγαθά που έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Η προσευχή είναι το μέσο με το οποίο δοξολογούμε την άπειρη δύναμη, αγαθότητα, σοφία και αγιότητα του Θεού. Μέσο με το οποίο τον ευχαριστούμε για τις αναρρύθμιτες ευεργεσίες, με τις οποίες μας ευεργετεί αδιάκοπα. Και μέσω με το οποίο τον παρακαλούμε, ζητώντας την άφεση των αμαρτιών μας και κάθε υλικό και πνευματικό αγαθό. Και γι' αυτό τρία είναι τα είδη της προσευχής. Δοξολογία, ευχαριστία και αίτηση. Από όσα αναφέραμε προηγουμένως, ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι η προσευχή είναι έργο των λογικών και ελεύθερων δημιουργημάτων. Γι' αυτό και όλη γενικά η Αγία Γραφή τη συνιστά. Και καθώς μας βεβαιώνει, οι άγγελοι στον ουρανό έχουν κύριο έργο τους να δοξολογούν και να υμνούν χωρίς διακοπή το άπειρο μεγαλείο και τη δόξα του Θεού. Η προσευχή λοιπόν είναι αναγκαιότητα για κάθε άνθρωπο, διότι με αυτήν επικοινωνούμε με το Θεό και τον δοξάζουμε. Τον ευχαριστούμε για το άπειρο μεγαλείο και την αγαθότητά του. Ακόμη η προσευχή είναι αναγκαιότατη, διότι με αυτή παίρνουμε την άφεση των αμαρτιών μας, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με την οποία αγιαζόμαστε, φωτιζόμαστε και ενισχυόμαστε για να αποφύγουμε κάθε αμαρτία, κάθε κακό και να αποκτήσουμε κάθε αρετή, κάθε αγαθό, για να προοδεύσουμε και να τελειοποιηθούμε στην κατά Θεόν ζωή και πολιτεία. Καταλαβαίνει ο καθένας την αναγκαιότητα, τη δύναμη και την αξία της προσευχής, αν λάβει υπόψη του ότι και οι Άγιοι άνδρες εργάστηκαν την αρετή και κατόρθωσαν μεγάλα έργα και θαύματα με την προσευχή. Γι' αυτό την είχαν ως κύριο έργο τους και θεωρούσαν μεγάλη ζημιά να την παραλείψουν ποτέ. Σαν απόδειξη αυτού μεταξύ των πολλών άλλων, έχουμε και τους δύο μεγάλους προφήτες, Δαβίδ και Δανιήλ. Και ο μεν Δαβίδ, αν και ήταν βασιλιάς, παρόλες τις πολλές και ποικίλες μέρημνες και ασχολίες του, δεν παρέλειπε ποτέ την προσευχή. Αλλά την είχε σαν κύριο έργο, προσευχόμενος πολλές φορές την ημέρα. Σηκωνόταν δε και κατά τη νύχτα ακόμη, για να υμνήσει το Θεό, όπως το έκαναν και όλοι οι Άγιοι και εκλεκτοί άνθρωποι του Θεού. Μας άφησε δε και τους θείους του ψαλμούς, που είναι δείγματα της τέλειας πίστεως, αφοσιώσεως, αγάπης και ελπίδας τους προς το Θεό. Και αυτούς τους ψαλμούς η Αγία μας Εκκλησία τους έχει καθιερώσει σαν παντοτινή προσευχή στις ακολουθίες της. Ο δε προφήτης Δανιήλ προτίμησε να ρηχθεί στο λάκκο των Λεόντων παρά να παραλείψει για λίγο διάστημα το ιερό καθήκον της προσευχής. Ο Χριστός είναι το τέλειο παράδειγμα της προσευχής και παραγγέλει και σε εμάς να προσευχόμαστε. Το τέλειο όμως παράδειγμα με το οποίο διδασκόμαστε τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της προσευχής μας το έδωσε ο ίδιος ο Χριστός, καθώς διαβάζουμε στα Ιερά Ευαγγέλια πως την προσευχή είχε πρωταρχικό και κύριο έργο του. Προσευχόταν ο Χριστός μόνος του. Πολλές φορές μάλιστα διανυκτέρευε στην προσευχή και το πρωί αναχωρούσε σε έρημους τόπους για να προσευχηθεί. Προσευχόταν μαζί με τους μαθητές του. Προσευχόταν και στο ναό μαζί με τους άλλους. Παραγγέλει δε και σε εμάς να προσευχόμαστε. Βλέπετε, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Και αιτείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε. Κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Πας γάρο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούονται ανοιγήσετε. Και πάλι γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Άλλοτε δε πάλι, μας λένε οι ιεροί Ευαγγελιστές, έλεγε δε και παραβολήν αυτής, προς το δίν πάντοτε προσεύχεστε αυτούς και μη εκακήν. Δηλαδή να μην αποκάμουν προσευχόμενοι. Και όχι μόνο μας παραγγέλει ο Χριστός να προσευχόμαστε, αλλά και μας έδωσε τύπο προσευχής, σύμφωνα με το πνεύμα του οποίου έχουμε καθήκον να προσευχόμαστε. Ο τύπος δε αυτός είναι η προσευχή του Πάτερ ημών, η οποία επειδή μας δόθηκε από τον Κύριο, ονομάζεται Κυριακή Προσευχή. Από το βιβλίο «Ο προορισμός του ανθρώπου».